Το πολιτικό σύστημα δεν έχει αντιληφθεί την ουσία της κοινωνικής ασφάλισης που είναι η συμμετοχή και η εγγύηση του κράτους σε αυτήν, δήλωσε στον 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο γνωστός εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς, με αφορμή τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη για ιδιωτική ασφάλιση και στην κύρια σύνταξη, αλλά και τις παρεμβάσεις Κατρούγκαλου από το ΣΥΡΙΖΑ και Κουτρουμάνη από το ΚΙΝΑΛ. Λυπάμαι, αλλά τόσο ο κύριος Κυρανάκης όσο και οι δύο τέως υπουργοί φαίνεται δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι σημαίνει κοινωνική ασφάλιση. Έχουν μπερδέψει την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης, διότι και οι δυο τους δεν καταλάβανε ότι ο χαρακτήρας, το ενοιολογικό στοιχείο που διαχωρίζει την κοινωνική ασφάλιση είναι η συμμετοχή του κράτους. Οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν μία ελάχιστη εισφορά υπέρ του δημοσίου, η οποία θα αφορά μια ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη που θα πάρουν όταν αυτοί οι ίδιοι βγουν στη σύνταξη. Ναι. Και μετά θα χτίζει ελεύθερα ο ίδιος τη σύνταξή του κεφαλαιοποιητικά. Και για την κύρια δηλαδή, ξαναρωτάω. Λεπτό, ό, για όλα. Λοιπόν, για άρα όλα. Τι πλεονέκτημα έχει κοινωνική ασφάλιση από μια ιδιωτική? Ότι αν σπάσεις το πόδι σου και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις την πρώτη μέρα εργασία σου, στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης θα αποζημιωθείς και θα έχεις σύνταξη. Σε μια σύστημα κουμπαρά που ό,τι βάζεις. Αυτό είναι που θα βρει στο τέλος ζωής σου. Αυτό. Εάν το κράτος συμμετέχει, μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να είναι διανεμητικό ή ορθότερα αναδιανεμητικό ή μπορεί να είναι κεφαλαιοποιητικό. Το να είναι δηλαδή ένα σύστημα κεφαλαιοποιητικό, ναι, δεν σημαίνει ότι μόνο εταιρεία μπορεί να το κάνει και το κράτος μπορεί να το κάνει. Όπως εξήγησε ο κύριος Ρωμανιάς, οι προτάσεις Κυρανάκη είναι μια παγίδα, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση, ιδίως η κύρια, πρακτικά είναι μια σύμβαση ιδιωτική με την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική ασφαλιστική θα πηγαίνει πάντα καλά και δεν θα πέσει έξω. Διαφορετικά, ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος θα βρεθεί κυριολεκτικά στον αέρα, με το κράτος να μην έχει καμία ευθύνη εγγύησης. Όταν ασφαλίζεσαι σε ένα σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης, φαίνεται ότι έχεις καλύτερες προοπτικές από ό,τι έχεις όταν ασφαλίζεσαι σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Δεύτερο συμπέρασμα όμως, δεν υπάρχει καμία σιγουριά ότι το σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης όταν έρθει η ώρα, δηλαδή μετά 20, 25, 30, 40 χρόνια, θα σου δώσει αυτά τα οποία έχετε συμφωνήσει. Διεθνώς έχει γίνει αποδεκτό ότι μια εταιρεία η οποία την περίοδο εκείνη που κάνει τις συμβάσεις φαίνεται να είναι ανθυρή, μετά από 10, 15, 20 χρόνια έχει διαλυθεί και δεν υπάρχει καν η εταιρεία. Άρα αυτό που θεωρητικά θεωρείς ότι στην ιδιωτική ασφάλιση είναι καλύτερο, τελικά μπορεί να είναι μηδενικό. Και έχουμε παραδείγματα και στη Βρετανία και στην Αμερική και σε άλλες χώρες.